Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κοσμόπουλος. Είναι αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής. Κύριε Κοσμόπουλε, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Βρίσκεστε, με ενημερώνουν οι συνάδελφοί μου ότι βρίσκεστε στο σημείο, βρίσκεστε εκεί, μάλιστα, στη Μεγάλη Τεγιά. Ωραία. Κύριε Κοσμόπουλε, θα μας περιγράψετε τι ακριβώς γίνεται, τι βλέπετε είναι εσείς? Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Από τη στιγμή που πέρασε η φωτιά το δρόμο του Αλεποχωρίου, δηλαδή όποιος έχει εικόνα, ο δρόμος που κατεβαίνουμε για το Αλεποχώρι, η φωτιά ήταν στη δεξιά πλευρά, πέρασε στην αριστερή. Είναι πευκόβητη, μια πευκόβητη περιοχή και καίγεται παρθένο δάσος αυτή τη στιγμή. Έχει πλέον ισχυρή άνεμη στην περιοχή, όπου δυσχεραίουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι δύσκολες οι προσβάσεις όταν είναι πυκνό δάσος και καίγεται, το καταλαβαίνετε αυτό. Οπότε εσείς, κύριε Κοσμόπουλε, υπάρχουν θετικά μέσα, έχει περιοχή, έχουν στείλει στην περιοχή. Εμείς έχουμε στείλει υδροφόρες από την περιφέρεια όπου τροφοδοτούν τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και τις δεξαμένες παίρνουν νερό τα αέρια μέσα. Έχουμε στείλει δύο μηχανήματα έργου τα οποία είναι στη διάθεση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ό,τι άλλο μας ζητήσει η πυροσβεστική υπηρεσία, είμαστε εδώ για να τους προσφέρουμε και να το παρέχουμε. Δεν έχετε, κύριε Κοσμόπουλε, κάποια πληροφορία εσείς ότι μπορεί να χρειάζεται βοήθεια κάποιος συνανθρωπός μας? Εγώ τέτοια πληροφορία δεν έχω. Σίγουρα έχουν γίνει ζημιές σε σπίτια, αλλά η περιοχή είχε ήδη εκενωθεί από το 112. Ναι. Ζημιές σε σπίτια, ναι. Μα έχουμε δει να έχουν παραδοθεί σπίτια στις φλόγες. Ναι, τα έχουμε δει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εθελοντές στην περιοχή? Πολλοί. Υπάρχουν πολλοί εθελοντές και πολλές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Όμως παραμένει ανεξέλεγκτο το μέτωπο. Είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά αυτή τη στιγμή, ναι. Ανεξέλεγκτη. Και μας είπατε ότι πνέουν και ισχυροί άνεμοι. Ισχυροί άνεμοι, ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως, εν αέρια μέσα πετούν, κύριε Κοσμόπουλε, παρά το γεγονός ότι έχει ισχυρούς ανέμους. Ναι, πετούν. Πετούν, αλλά η φωτιά σας λέω είναι πολύ μεγάλη, υπάρχει πολύ κάπνα, οπότε δεν μπορούν και αυτά να επιχειρήσουν όπως θα θέλανε. Ναι, αυτό που λέτε, κύριε Κοσμόπουλε, είναι πάρα πολύ σωστό. Διαφορετικά μπορεί να επιχειρήσει. Γιατί και το ανάγλυφο της περιοχής είναι περίεργο, δηλαδή. Βέβαια, είναι μια... σωστά. Δεν είναι επίπεδη η περιοχή, οπότε υπάρχουν βουνά, υπάρχουν. Οπότε και οι άνθρωποι αυτοί είναι δύσκολο να επιχειρήσουν στοχευμένα. Σωστά, και τους έχουμε δει να υπερβαίνουν και τον εαυτό τους. Τους έχουμε δει να μπαίνουν μέσα σε αυτό το μαύρο σύννεφο καπνού για να κάνουν τη ρήψη, πραγματικά με κίνδυνο της ζωής τους. Έχετε δίκιο, κύριε Κοσμόπουλε.